Η τελευταία έκδοση του Citroën C3 έχει σημαντικές εξωτερικές βελτιώσεις, αεροδυναμικότερο, περισσότερο όμορφο, κάτι βέβαια το οποίο είναι και υποκειμενικό, αλλά το κυριότερο έχει καλύτερη αίσθηση στο δρόμο κατά την οδική συμπεριφορά. Ας ξεκινήσουμε όμως από μπροστά, παρατηρώντας τις λεπτομέρειες της μάσκας με το περίγραμμα μπροστά, αλλά και την διαφορετική νεύρωση του καπό. Το χαρακτηριστικά μεγάλο γυάλινο παράθυρο και την ομορφότερη πίσω απόλυξη του αμαξώματος που είναι κάτω από τα 4 μέτρα στην κατηγορία Β όπως λέμε, με μεταξόνιο 2,46. Τα διακριτικά της έκδοσης Exclusive που είναι η συγκεκριμένη που παρουσιάζουμε στο πλάι ενώ ξεχωρίζει το καινούριο ελαφρά λογότυπο της εταιρείας στο πίσω μέρος και τα καινούργια εντελώς φωτιστικά σώματα. Φημεία τζάμια πιο σκούρα για τους πίσω επιβάτες. .205-45-17 ιντσών η τροχή, τεράστιοι από τους μεγαλύτερους σε αυτή την κατηγορία, με αεριζόμενα δισκόφαινα αποτελεσματικά εμπρός και απλά ταμπούρα πίσω. Η πανοραμική γυάλινη οροφή είναι το σήμα κατά τεθέν του αυτοκινήτου που το κάνει και ξεχωρίζει. Βλέπουμε πως στερεώνεται ο καθρέφτης στη μέση του πουθενά στην κυριολεξία. Άρα και το άπλετο φως και την ανεπανάληπτη ορατότητα που έχει κανείς γύρω του. Περνώντας πιο χαμηλά στο εσωτερικό, περνάμε στο χώρο της θέσης του οδηγού όπου κάτι έχει πάρει και από την εμπλοκή της Citroën όλα αυτά τα χρόνια με την κατάκτηση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι. Αν μη τι άλλο, η θέση του οδηγού είναι ιδιαίτερα προσεγμένη σε όλους τους τομείς. Δερμάτινα καθίσματα στην έκδοσή μας, άρτια στήριξη, όχι βέβαια ιδιαίτερα σπορτίβ, αλλά είναι ένα αυτοκίνητο, μην ξεχνάμε, που απευθύνεται στην καθημερινή μετακίνηση. Με τη δυνατότητα θέρμανσης των καθισμάτων, ένα πάρα πολύ καλό τιμόνι, εκπληκτικό θα έλεγε κανείς, και ένα όμορφης αισθητικής, με προσεγμένη την αντανάκλαση του φωτός και του ηλίου, κέντρο οργάνων. Το χρώμιο και η πολυτέλεια ξεχωρίζουν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Τεράστιο ντουλαπάκι. Ευμεγέθεις θήκες και για μεγάλο μπουκάλι στις πλαϊνές πόρτες. Και αρκετά καλή εκμετάλλευση του χώρου των πίσω επιβατών για τα μέτρια και ψηλά αναστήματα. Μέρος του φωτός μοιράζονται και οι πίσω επιβάτες. Καθώς το μπαρμπρίζ τελειώνει ακριβώς πάνω από τα κεφάλια των δύο μπροστινών επιβατών. Πολύ μεγάλος χώρος αποσκευών για το μέγεθος του αυτοκινήτου, δεδομένου ότι απουσιάζει η ρεζέρβα και έχει ιδιαίτερα βάθος ο χώρος των αποσκευών. Όπως παρατηρούμε εδώ, τουλάχιστον 20 εκατοστά κάτω από το κατώφλι εισόδου.
θέση για ακύρωση του παιδικού καθίσματος και κρεμάστρες για μικρές τσάντες. Αυτή είναι η αίσθηση που έχει κανείς μέσα στο αυτοκίνητο. Να σημειώσουμε επίσης το βομβιτή που υπάρχει για την οπισθοπορία στην συγκεκριμένη έκδοση. Ο κινητήρας 1,4 στην περίστασή μας με τα 72 kW και τα περίπου 95 άλογα στις 6.000 στροφές κινεί με αξιοπρέπεια το αυτοκίνητο που ζυγίζει 1.000 κιλά και κάτι. Ο κινητήρας 1,4 στην περίστασή μας με τα 72 kW και τα περίπου 95 άλογα στις 6.000 στροφές κινεί με αξιοπρέπεια το αυτοκίνητο που ζυγίζει 1.000 κιλά και κάτι. Η πολύ καλή ροπή είναι αυτή που χαρακτηρίζει το σύνολο του κινητήρα με τιμή που κοντεύει τα 140 νιουτόμετρα, ξεκινώντας από πολύ χαμηλά και έως και τις 4.000 στροφές. Εδώ διακρίνουμε και το έλασμα του αμαξώματος που καλύπτει το σημείο από θόλο σε θόλο, δημιουργώντας μια στροφική εκαμψία υψηλή. Κάτι που αποβαίνει ισόφυλος του κρατήματος που θα δούμε και στη συνέχεια. Εκτός από το Bluetooth, η έκδοση αυτή έχει και το GPS εδώ, το σύστημα λοήγησης. Γενικότερα μία άνεση επικρατεί στο εσωτερικό. Ο μικρός συντονισμός που ακούγεται είναι από το σύστημα της γυάλινης ροφής. Προφανώς κάποια ρύθμιση βελτιώνει την κατάσταση. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, η κατανάλωση έχει πέσει αρκετά κάτω από τα 6 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, είναι κάπου στο 5,5. Κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα θετικό στις μέρες μας. Η επιτάχυνση είναι 10 δευτερόλεπτα και κάτι και η τελική άνω των 180 για όσους ενδιαφέρονται για αυτά τα νούμερα, ενώ μπορεί να έλξει άνω των 1.000 κιλών με φρένα και έχει 50 λίτρα ρεζερβουάρ. Ας περάσουμε όμως στην συμπεριφορά στον δρόμο. Η ροπή εμφανίζεται, όπως είπαμε, από αρκετά χαμηλά, έτσι μπορούμε να αλλάζουμε γρήγορα τις σχέσεις ή να ξεπερνάμε και ανά μία σχέση εάν θέλουμε να κάνουμε οικονομία, εφόσον δεν πρόκειται να επιταχύνουμε. Έτσι είμαστε και περισσότερο καλή ως προς το περιβάλλον, διότι δεν εκπέμπονται πολλά καυσαέρια εάν δεν επιταχύνουμε. Είναι μια λεπτομέρεια. Το αυτοκίνητο ταλαντεύεται πολύ λιγότερο από ό,τι στο παρελθόν. Έχει γίνει επιτέλους Citroën στο κράτημα. Ουδέτερο, θα έλεγε κανείς. Κρατάει σταθερά την τροχιά και εδώ σε ένα σημείο που πλειστράει αρκετά η άσφαλτος παρατηρούμε την ουδετερότητα με 70 περίπου χιλιόμετρα. Γενικά, όσο και αν πιέσαμε το αυτοκίνητο, ακόμα και σε άλλα σημεία με δρόμο κλειστό στην κυκλοφορία, είδαμε ένα διαφορετικό αυτοκίνητο ως προς τις ρυθμίσεις από το παρελθόν. Εδώ είναι μια στροφή μεταβλητής ακτίνας που δουλεύουν πάντοτε τα ηλεκτρονικά συστήματα όπως είδαμε και κρατάει το αυτοκίνητο στο δρόμο. Αφήσαμε σκοπίμως τον γκάζι για να δημιουργηθεί διαμέσου της μεταφοράς φορτίου, όπως λέμε, τάση για υπερστροφή, κάτι το οποίο διορθώθηκε από μόνο του. Και όλα αυτά βέβαια σε συνθήκες που σπάνια θα βρεθεί ο καθημερινός οδηγός.
σαφώς περισσότερα στις εκθέσεις της Citroën, όπου μπορείτε να έχετε και τη δική σας υποκειμενική άποψη.